Γι' αυτά θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε μαζί με τον οικονομολόγο και πολιτευτή Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Καλάκ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και εμείς ευχαριστούμε. Και πάμε λίγο να τα δούμε τα ζητήματα. Γιατί από ό,τι φαίνεται θα πάμε σε πρόωρες εκλογές ή τουλάχιστον θα πάμε σε εκλογές με κρίσιμο διακύβημα την οικονομία. Πόσο η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή αντανακλάται ουσιαστικά στην στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων? Ναι, κύριε Κανελόπουλε, μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας πέρασε 10 μνημονιακά χρόνια, χρειάστηκαν 3 προγράμματα προσαρμογής και δεν έφτανε αυτό, ήρθε η πανδημία, χρειάστηκαν 43 δις να δοθούν από την κυβέρνηση για να σταθεί όρθια η ελληνική οικονομία και τελικά μετά από την πανδημία ή ταυτόχρονα με την πανδημία έχουμε πλέον την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και παρόλα αυτά η κυβέρνηση προσπαθεί και πιστεύω ότι μέχρι στιγμής κατορθώνει να κρατήσει όρθια την ελληνική οικογένεια με όλα τα προβλήματα τα οποία συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο, αύξηση καυσίμων και όλα Έχετε τα υπόλοιπα. Έχετε μια μεγάλη εμπειρία και να την χρησιμοποιήσουμε λίγο αυτή στην κουβέντα μας και στη συζήτησή μας. Είναι εξωγενής αυτή η κρίση, σίγουρα κατά μεγάλο ρόλο. Το θέμα είναι αυτό που ουσιαστικά επισημαίνει η αξιωματική αντιπολίτευση και που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα άλλο μείγμα πολιτικής και μια διαφορετική αντιμετώπιση. Εσείς συμφωνείτε με τη στοχευμένη αντιμετώπιση στην οποία προβαίνει η κυβέρνηση? Πιστεύω ότι ήταν και μονόδρομος. Ήδη στην εισήγηση που έκανα ήθελα να δώσω σε ποια κατάσταση παρέλαβε την εξουσία η Νέα Δημοκρατία η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα αυτή έχει το μεγαλύτερο χρέος στην Ευρώπη. Και είπα όλα τα προηγούμενα, γι' αυτό ακριβώς να αναδείξω ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης στοχευμένη στο να βοηθήσει τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες πλήττονται περισσότερο ήταν σωστή και ήταν και μονόδρομος. Δεν χωράνε λαϊκίστικα μέτρα αυτή την εποχή, άλλωστε στο παρελθόν, αν γυρίσουμε 7 χρόνια πίσω, αν θυμόσαστε κάτι παρόμοια προγράμματα που είχαν έρθει να σώσουν την οικονομία, πού μας οδήγησε? Με τις τράπεζες κλειστές και με όλα τα συνακόλουθα αυτής της πολιτικής. Άρα με σύνεση η κυβέρνηση προσπαθεί να στηρίξει τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες και προς Θεού η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με αρχηγό τον κύριο Μητσοτάκη δεν υπάρχει περίπτωση να οδηγήσει τη χώρα σε ένα τέταρτο μνημόνιο όπως θα συμβεί αν ακολουθήσουμε άλλες πολιτικές αυτές που υποδεικνύει η αντιπολίτευση. Άρα ουσιαστικά εσείς επισημαίνετε ότι το κρίσιμο ζήτημα έχει να κάνει με τα διαθέσιμα και με το να μην ρυψοκινδυνεύσουμε αυτή τη στιγμή να βρεθούμε πάλι εγκλωβισμένοι σε πολιτικές που θα μας οδηγήσουν σε μνημονιακές υποχρεώσεις. Και μην ξεχνάμε ότι στην κυβέρνηση αυτή έχει προκύψει και ένα τεράστιο πρόβλημα καινούριο. Ο σύμμαχός μας στο ΝΑΤΟ, ο γείτονάς μας, η Τουρκία, που αναγκαστήκαμε να διαθέσουμε μεγάλα ποσά για να θωρακίσουμε τη χώρα μας αμυντικά, γιατί αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία 2 χρόνια, ξέρετε πολύ καλά, δεν είχαν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια σε άλλη κυβέρνηση. Τώρα, πιστεύετε εσείς ότι το ελληνοτουρκικό θα είναι ένα ζήτημα που θα απασχολεί στην προεκλογική αυτή περίοδο? Δηλαδή, θα πάμε με 2 κρίσιμα ζητήματα, την οικονομία και τα εθνικά θέματα, σε αυτή τη μάχη? Αναγκαστικά θα πάμε. Αυτά είναι στην επικαιρότητα, αυτά είναι συμβαίνουν στη χώρα μας. Αναγκαστικά με αυτά θα οδηγηθούμε. Η πολιτική που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία στα εθνικά θέματα είναι ικανοποιητική? Είδαμε και τα όσα γίνονται αυτή τη στιγμή σε επίπεδο συνόδου του ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω αν ικανοποιεί στο βαθμό που θα θέλαν οι πολίτες ή τουλάχιστον την δική σας εκτίμηση πάνω σε αυτό. Μα και οι δημοσκοπήσεις όλες δείχνουν ότι η κυβέρνηση αυτή είναι η στάση και η συμπεριφορά της απέναντι στα εθνικά θέματα επιβραβεύεται από την κοινή γνώμη. Δεν επιβραβεύεται μόνο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μην ξεχνάμε ότι στην Τουρκία όλα τα κόμματα έχουν στοιχηθεί πίσω από τον Ερντογάν παρόλα τις επιθετικές τάσεις που δείχνει αυτή η κυβέρνησή του. Εμείς που ακολουθούμε μια διαφορετική ειρηνευτική πολιτική και αμυντική στάση,
δυστυχώς η αντιπολίτευση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν ψήφισαν στη Βουλή ούτε τις αμυντικές δαπάνες, δεν ψήφισαν ούτε την συμφωνία με την Αμερική. Πιστεύω να το έχουν μετανιώσει μετά αυτά που συμβαίνουν με την γειτονική μας χώρα. Πιστεύω να το μετάνιωσαν ειλικρινά. Κύριε Καλαλάκο, αυτό που θέλω να ρωτήσω τώρα είναι, πιστεύετε ότι πάμε σε προώρες εκλογές? Αυτή είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση και το λέω το κλίμα γιατί, ναι, γιατί το κλίμα που δημιουργείται έχει μια οξυμένη ένταση και μια, δεν θα πω τοξικότητα, αλλά έχει μια σφοδρή αντιπαράθεση. Το κλίμα που έχει δημιουργηθεί είναι καθαρά προεκλογικό. Αν όλοι το ζούμε, βλέπουμε, οι υπουργοί έχουν βγει πλέον στο πεζοδρόμιο κάθε μέρα, όλοι οι πολιτευτές από ό,τι βλέπουμε κινούνται στους νομούς που θα πολιτευτούν, εσείς τα μέσα ενημέρωσης αυξήσατε τις πολιτικές σας εκπομπές, άρα πράγματι και να μην θέλουμε βρισκόμαστε πράγματι σε ένα προεκλογικό κλίμα. Το αν το κλίμα αυτό είναι το κατάλληλο, προσωπικά δεν θα επιθυμούσα να είναι αυτό το κλίμα, με όλα αυτά που είπα προηγουμένως και με αυτά τα προβλήματα που έχει η χώρα μας θα επιθυμούσα μια μεγαλύτερη συνένεση, αλλά δυστυχώς η αντιπολίτευση δεν ακολουθεί αυτή την πρακτική. Να πάμε λίγο και στα του νομού Ηλίας, γιατί υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα. Έχουμε δει πώς αναπτύσσονται όλα αυτά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μέσα στην εξίσωση, μην ξεχνάμε, έχει μπει και η οδική διασύνδεση πλέον, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί το δακτυλίδι της Πελοποννήσου, το πύργος Τσακώνα. Αρκετές οι απαιτήσεις του νομού και αρκετά τα ζητήματα και τα θέματα, τα ανοιχτά, που θα έπρεπε και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποια στιγμή. Πώς εκτιμάτε εσείς ότι πρέπει να κινηθεί η περιοχή από τη μία, αλλά και η πολιτική προς την περιοχή από την άλλη? Ναι, δυστυχώς ο νομός Ηλίας έχει μείνει πάρα πολύ πίσω έναντι των γειτόνων μας, εσάς δηλαδή της Μεσσηνίας ή της Αχαΐας. Δυστυχώς στα τελευταία 40 χρόνια δεν δημιουργήθηκαν υποδομές στην Ηλία. Βλέπετε ότι πριν 3 μήνες ξεκίνησε ο δρόμος Πατρών Πύργου, ένας δρόμος που έχει στοιχήσει σε πάρα πολλές ζωές και ταυτόχρονα δεν έχει συμβάλει στην ανάπτυξη του νομού. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στην Ηλία, κύριε Κανελόπουλε. Έχουμε μια παράκτια ζώνη 60 χιλιόμετρα και δυστυχώς δεν έχουμε το αναμενόμενο τουριστικό αποτέλεσμα. Ο δρόμος Πύργου Καλό Νερό Τσακώνα έπρεπε ήδη να έχει προγραμματιστεί και να έχει δημοκρατηθεί. Όσο καθυστερεί, δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη της δυτικής Ηλίας και του νομού, θα βοηθήσει και τον νομό το δικό σας, την νομό Μεσσηνίας. Δυστυχώς και τα τελευταία, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας μας απέκλεισε τον νομό Ηλίας από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς το λέμε με παράπονο στην Ηλία και μάλιστα μας μετέφερε μία σχολή, τη Γεωπονική, από ένα νομό, την πήγε σε ένα διπλανό νομό την Ετωλοκαρανίας, όταν σαν νομό στην Ηλία έχουμε το 50% της γεωργικής παραγωγής δυτικής περιφέρειας. Δυστυχώς άλλες μεγάλες υποδομές στην Ηλία έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω. Οι δείχτες φτώχειας, οικονομικής ευημερίας και ανάπτυξης είμαστε μεταξύ της 45ης θέσης και της 50ης από τους 52 νομούς. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια η Ηλία να μπορέσει να βρει το δρόμο της και να εναρμονιστεί με τους άλλους νομούς που βρίσκονται γύρω της. Κρατάμε όλες αυτές τις αναφορές. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε και πιο αναλυτικά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.